Ο Υπουργός Πολιτισμού της Σλοβακίας παραιτήθηκε μετά τη δολοφονία του νεαρού δημοσιογράφου που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Αυτή η παραίτηση είναι προσωπική μου απόφαση που δεν αφορά κάποιον άλλον από τον χώρο της πολιτικής. Απλώς ως Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορώ να διαχειριστώ το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην θητεία μου. Ο 27χρονος δημοσιογράφος Γιάν Κούτσιακ βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τη σύντροφό του στο σπίτι του στην Πρατισλάβα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι η δολοφονία σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα με την δουλειά του Κούτσιακ που είχε διακριθεί στην ερευνητική δημοσιογραφία. Οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το τελευταίο άρθρο του Κούτσιακ έκανε λόγο για διασυνδέσεις της Ιταλικής μαφίας με πρόσωπα προσκύμενα στον πρωθυπουργό της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο. Το ρεπορτάζ του παρουσίαζε Ιταλούς επιχειρηματίες που είχαν διασυνδέσεις με την μαφία της Καλαβρίας, γνωστή και ως Ντραγκέτα, να έχουν εγκατασταθεί σε σπίτι στα ανατολικά της χώρας και να βάζουν χέρι σε ευρωπαϊκά κονδύλια.